Πάμε στη Θεσσαλονίκη να πούμε την καλημέρα μας στον Χρήστο Χατζημίση. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Με πιο βαρύ μπουφάν. Ναι. Εντάξει, λογικό, παιδιά. Ο καιρός μέρα με τη μέρα δεν είναι. Έρχεται. Όσο πάει το μπουφάν και χοντρένει. Έρχεται η Εύα, Χρήστο, έρχεται η Εύα τώρα. Οπότε σιγά-σιγά θα βγαίνουν και πιο χοντρά μπουφάν. Ναι, και περιμένουμε την Εύα. Προς το παρόν, βεβαίως, είμαστε καλά, μπορώ να πω. 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, είμαστε πολύ καλά. Αλλά, όπως είπατε και εσείς, περιμένουμε την Εύα να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αν και η κεντρική Μακεδονία δεν είναι στο στόχαστρό της από τις αρχές που θα αρχίσει να έρχεται αυτή η κακοκαιρία. Mm. Είμαστε στη συνέχεια στο δικό στο της ναι. πεδίο, αλλά ναι. θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί οπωσδήποτε. Παιδιά, με αυτό το φυσικά το εμίδευση που χθες που μας σόκαρε με το μυστήριο που πλανάται γύρω από το θάνατο αυτού του ηλικιωμένου ζευγαριού σε ιαματικά λυτρό σιδηρόκαστρο. Ναι, την Τετάρτη το απόγευμα βρέθηκαν νεκροί ενώ έκαναν υδρομασάζ οι δύο μεσήλικες στα λουτρά, ιαματικά λουτρά του σιδηροκάστρου από τους υπαλλήλους μάλιστα των ιαματικών λουτρών οι οποίοι τους πλησίασαν να τους μιλήσουν και κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως ειδοποίησαν αστυνομία και ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ανακοπή καρδιάς, ωστόσο περιμένουμε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ενδεχομένως θα την έχουμε και σήμερα να ανακοινωθεί, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το ζευγάρι. Οπωσδήποτε ένα μεγάλο μυστήριο και οι δυο μαζί την ίδια στιγμή να βρεθούν νεκροί. Ναι. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο η ανάλυση στο δείγμα του νερού ίσως να δώσει απαντήσεις. Στα γιατί αυτής της τραγωδίας ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκαναν οι αρχές να πάρουν δείγμα από το νερό, να δουν μήπως εκεί έχει συμβεί κάτι, μήπως εκεί κρύβεται η απάντηση στην τραγωδία.